Πρώτη φορά που έχουμε εδώ. Πέραν των ενοχών που μπορεί να έχει κάποιος που έρχεται σε αυτό το χώρο, μετά από τόσα χρόνια, δεν πρέπει να κρύψω ότι είναι και είμαι και φορτισμένος ψυχολογικά, γιατί αυτό εδώ το σχολείο ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη προσπάθεια του ΟΗΜΝΙΣ του Γαλλινού Φλάσκου και άρχισε να λειτουργεί την περίοδο εκείνη, που δείχνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα έχει τη δυνατότητα να πρωτοπορεί και να κάνει κινήσεις προς όφελος των πολιτών. Και βεβαίως είναι ακόμα πιο σημαντικό να πω ότι η προσπάθεια που καταβάλουν άνθρωποι μεγαλύτερη σε ηλικία από τη μαθητική ηλικία να ξεκινούν ξανά για να τελειώσουν το γυμνάσιο ή το λύκειο είναι μια προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική και αξιέπαινη, ειδικά όταν, όπως λέτε, έχουμε και επιτυχίες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από αυτούς τους ανθρώπους που την ημέρα δουλεύουν για να βάλουν τα προστοζήλια για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και το βράδυ πασχίζουν να μάθουν αυτά που θέλουν να μάθουν. Γνωρίζω και έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με την κυρία Διευθύντρια τα προβλήματα που έχουμε με τη συστέγαση των δύο σχολείων. Έχουν μεταφερθεί και τα προβλήματα και από τους δασκάλους αλλά και από το Σύλλογο των Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Πάνω απ' όλα όμως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να γίνεται μάθημα σε αίθουσες με παιδικά θρανία, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και μεγαλύτερης ηλικίας και σωματικών διαστάσεων μεγαλύτερων για αυτά τα σχολεία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το πότε και πού θα πρέπει να μεταφερθεί αυτό το σχολείο ή αυτό που είπατε που είναι μια ακόμα πιο προχωρημένη πρόταση, να έχουμε δύο σχολεία, τα οποία το ένα να είναι στην πόλη και το άλλο στο Πυλί για να καλύψουμε και την υπόλοιπη νησί και να μην ξεκινάει ένας άνθρωπος από την Κέφαλο να κατέβει. Αν και οι καταγραφές δείχνουν ότι από την Κέφαλο και από τα Ναυτιμάχια, γιατί είναι ελάχιστα τα παιδιά που οι άνθρωποι που έρχονται. Και βεβαίως είναι σημαντικό να πω σε βασιμότητα ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν από την Κοπάνο γιατί δεν τους βολεύει αυτός ο χρόνος που τους μένει ο ελάχιστος να κάνουν τη διαδρομή και να ξαναγυρίζουν κάτω για την και είναι και έξοδο για την περίοδο που ζούμε. Αυτό το οποίο μπορώ να δεσμευτώ, γιατί το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Ζερβό και, και στη Δημοτική Αρχή, είναι ότι πρέπει, αφού βρούμε τον κατάλληλο χώρο στην πόλη της ΚΟ, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η λειτουργία των δύο συγκροτημάτων στον Πυλί και στην Κόντος, ώστε να μην καταργηθεί αυτό από εδώ, γιατί και η τοπική κοινωνία του Πυλίου το έχει ανάγκη και το θέλει. Και, εν πάση περιπτώσει, στο χωριό αυτό δεν υπάρχει κάτι πέραν του Δημοτικού Σχολείου για να υπάρξει μια δραστηριοποίηση, μια κίνηση, μια, αν θέλετε, ανανέωση, αν θέλετε, κάποιοι άνθρωποι να κυκλοφορούν και στο χωριό αυτό, το οποίο είναι ειδικά το ο Άγιος Νικόλαος. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ένα σχολείο εδώ, όπως λέγαμε παλιά, να ανοίγουμε πανεπιστήμια προκειμένου να έχουμε δουλειά, δασοδαντζίδικα ή τα μαγαζιά. Στόχος είναι να υπάρχουν σχολεία που να είναι λειτουργικά και ισχυρά και να παράγουν γνώσεις, να μεταδίδουν γνώσεις και να παράγουν ανθρώπους έτοιμους για τις εξετάσεις τους ή για να πάρουν ένα χαρτί και να τους κατοχυρώσει για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από εδώ και ύστερα, αφού έχω και αρκετούς ανθρώπους που εργάζονται στο Δήμο και έρχονται για να πάρουν αυτό το απολυτήριο γυμνασίου Λυκείου προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εργασία. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Το ζήτημα είναι ότι αν γίνουν και δύο σχολεία, πού θα βρεθούν οι εκπαιδευτικοί να τα καλύψουν. Έχουμε έναν έργο πολύ συγκεκριμένο. Αδιόριστος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε αδιόριστος. Το ζήτημα είναι σαν μνημονιακές υποχρεώσεις. Μας δίνει το δικαίωμα να προσλάβουμε και άλλους. Μακάρι να έχουμε εκπαιδευτικούς και χώρο θα βρούμε στην Κόρη. Χώρο θα βρούμε. Θα βρούμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλή χρονιά, παιδιά. Κυρία Χατζηγουλάου, καλή δύναμη. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Και να ξέρετε ότι ό,τι μπορούμε και όπως μπορούμε και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και ο κύριος Κιάρης που είναι Δημοτικός Σύμβουλος εδώ μπορεί να βοηθήσει και είναι από τον Πυλί, αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά.